Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Είναι ο Παναγιώτης Πετρόπουλος. Είμαι ο Γιώργος Δημαρίτης. Άλλο ένα sold out είναι στον αέρα. Το πρώτο τη σεζόν μετά το ότι ζήσαμε το τελευταίο πεντάμινο μετά την καραντίνα και ό,τι αφορά τον COVID. Περιμέναμε πώς και πώς να έρθει αυτή η στιγμή να σας καλωσορίσουμε τη νέα αυτή σεζόν. Εσείς να μην ξεχάσετε να κάνετε subscribe στο κανάλι μας στο YouTube και βέβαια να μας ακολουθήσετε σε όλα τα social media, Facebook, Twitter και Instagram. Το απόψινό sold out, το πρώτο για φέτος στο 7 Arts, φιλοξενείται στον υπέροχο χώρο, στην υπέροχη αυλή του Πολυχώρου Αλεξάνδρεια του Βασίλη Βλάχου. Βασίλη, θέλουμε να μας μιλήσεις λίγο για την υπέροχη αυτή αυλή, τον υπέροχο χώρο. Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ. Μου δώσατε την ευκαιρία να γνωρίσω νέους ανθρώπους που αγαπάνε την τέχνη και διακονούν την τέχνη με πάρα πολύ μεγάλο κέφι και ένθεο πάθος. Ο Πολυχώρος Αλεξάνδρεια λειτουργεί 8 χρόνια τώρα, το Θέατρο Αλεξάνδρεια. Υπήρξε κατοικία του Μη Καραγάτση από το 37 στο 54. Πέρασε από πολλές χρήσεις. Κάποτε ήταν και με ευτήριο εδώ, οπότε φαντάζεσαι ότι έχει πάρα πολύ ενέργεια ο χώρος. Το λειτουργώ ως θέατρο, ως μουσική σκηνή, ως εκθετήριο, δηλαδή εκθέσεις ζωγραφικής, γλυπτικής, παρουσιάσεις βιβλίων, εκθέσεις φωτογραφίας και διαλέξεις. Και το έχω το προνόμιο, αν θέλετε, αυτός ο χώρος λειτουργεί σχεδόν όλο το χρόνο, 12-11 μήνες το χρόνο, γιατί διαθέτει και ένα υπέροχο κήπο που βρισκόμαστε εδώ αυτή τη στιγμή. Και παρά τις αντικσότητες που μας δημιουργεί ο κορονοϊός, κάνουμε εκδηλώσεις εδώ, μουσικές, θεατρικές, θα λειτουργήσουμε και το Σεπτέμβριο. Και θέλω να πιστεύω ότι θα κρατήσουμε. Θα κρατηθούμε γιατί χρειάζεται ένα πολιτιστικό πράσινο, ειδικά αυτή η περιοχή, που για μένα είναι πολύ σημαντικότερο να φτιάχνεις περιοχές πολιτισμού σε περιοχές δύσκολες παρά να πας στον Γκάζι, περιφύνει σε κάποιες χώρες, σε κάποιους χώρους που είναι εκ των προτέρων πολύ μεγάλη επισκεψιμότητα. Εδώ είναι ο μεγάλος αγώνας, είναι στις περιοχές τις δύσκολες. Παλεύουμε και είμαστε ανοιχτοί σε κάθε πρόταση, σε κάθε οποιαδήποτε ιδέα σκεφτείτε να φιλοξενήσουμε στον χώρο μας. Στο πρώτο φετινό sold out είναι οι αγαπημένες μας φίλες και υπέροχες καλλιτέχνηδες Λένα Σερδαρίδου και Δήμητρα Ταμπάκη με αφορμή τη μουσική του συνεργασία, το νέο του τραγούδι, το Δικό μας Αύγουστο. Λένα, μίλησε μας για το νέο σας τραγούδι, το Δικό μας Αύγουστο και πώς προέκυψε η συνεργασία με τη Δήμητρα. Καταρχήν να πούμε καλησπέρα. Καταρχήν να ευχαριστούμε για την πρόταση, πρόσκληση και το Art Magazine και το 7 Art Channel. Και εσάς προσωπικά που σας αγαπάμε και εγώ και η Δήμητρα, να είστε καλά, γεροί να είμαστε. Η ερώτηση, είπαμε πώς προέκυψε αυτή η συνεργασία με τη Δήμητρα. Με τη Δήμητρα καταρχήν να γνωριζόμαστε πολλά χρόνια. Όταν έγραψε τον Δικό μας Αύγουστο και ήταν φυσικά Αύγουστος, στο δευτερόλεπτο επόμενο είχα κάνει τη μελωδία. Δεν το ήξερε βέβαια. Βρεθήκαμε στη συνέχεια. Ο στίχος είναι άκρος, με ενέπνευσε στο έπακρο. Γι' αυτό και βγήκε η μελωδία με τη μία.
Την παρακάλεσα πολύ, όπως ξέρουμε όλοι, να μου δώσει το στίχο, είπε ναι, και προέκυψε όλο αυτό το υπέροχο τραγούδι. Δυσκολεύτηκα πολύ σε ό,τι αφορά στη δομή του τραγουδιού, γιατί ο στίχος ήταν πάρα πολύ μικρός. Τα τραγούδια έχουν κατά μέσο όρο τα περισσότερα μία χρόνο διάρκειας, γύρω στα 3 με 3,5 λεπτά, δεν έβγαινε με τίποτα. Εκεί λοιπόν έπρεπε να βάλω κάτω, πέραν της μελωδίας, του στίχου και της ερμηνείας μου, κάποια άλλα στοιχεία δομής. Τολμώ να πω ότι δεν ήταν τόσο εύκολο, ήταν αρκετά δύσκολο για μένα. Έβαλα μέσα το τραγούδι, το ακούσατε εσείς, θα το ακούσουν και οι τηλεθεατές και από εδώ. Έβαλα μέσα πολλά στοιχεία, στοιχεία από μουσική, epic, ethnic, celtic, gothic, και το ελληνικό στοιχείο φυσικά, με ένα γυναικείο μπουζούκι, την αδερφή μου, τη Χριστίνα τη Σερβαρίδου. Το μόνο ελληνικό δηλαδή πλέον που υπάρχει στο δικό μας άκουστο είναι ο εξαιρετικός στίχος της Δήμητρας και το μπουζούκι της αδελφής μου. Είναι ένα πολύ όμορφο τραγούδι, έχει περάσει αρκετός χρόνος που έγινε, γιατί λόγω της πανδημίας του COVID και τα λοιπά, μείναμε στη μέση. Δεν κάναμε τίποτα ιδιαίτερο για αυτό το τραγούδι. Σας έχω υποσχεθεί και άλλοτε ότι τα πρώτα τα δικά μου θα τα έχετε πάντα εσείς, επειδή και σας αγαπώ και επειδή έχουμε και μία ιδιαίτερη σχέση και με το Art Magazine και με τον Παναγιώτη τον Πετρόπουλο και με τον Γιώργο τον Λιναρίτη. Γιώργο μου, δεν ξέρω για ποιο λόγο πάντα μου έρχεται το όνομα του Παναγιώτη πρώτο, και στη συνέχεια δεν υπάρχει κάποια, ας πούμε, πρόθεση. Είμαστε εδώ λοιπόν, σας φέρνουμε το δικό μας Αύγουστο. Πιστεύω ότι είναι ένα τραγούδι, μια καινούργια πρόταση για τα ελληνικά δεδομένα, και νομίζω ότι είναι ένα πάρα πολύ καλό τραγούδι. Λένα, είσαι ιδιωτικό μέλος της Ένωσης Τεχνών Ελλάδος. Θα θέλαμε να μας μιλήσεις λίγο για αυτή σου τη δραστηριότητα. Καταρχήν να πούμε ότι η Ένωση Τεχνών Ελλάδος υπάρχει εδώ και 5 χρόνια. Είναι ένας οργανισμός πολιτισμού, οργανισμός τεχνών στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, με δράσεις στο θέατρο, στη μουσική, στην ποίηση, στη ζωγραφική και στα εικαστικά. Με δράσεις στο εξωτερικό, το τονίζω, και στην Ελλάδα. Ό,τι μπορούμε να κάνουμε σε αυτές τις εποχές των συχνών αγελάδων, το έχουμε κάνει ήδη. Θα δούμε πώς θα πάει η δουλειά. Δεν το βάζουμε κάτω. Προσπαθούμε από το δικό μας μετερείς, με πολύ αγάπη, με πολύ μεράκι, με πολύ κόπο, και βλέπουμε και εμείς να δούμε τις εξελίξεις, πώς θα πάει μάλλον η ανθρωπότητα από εδώ και πέρα, και θα προσπαθήσουμε, θα φροντίσουμε και εμείς να κάνουμε το καλύτερο δυνατό. Είχαμε ετοιμάσει 2 δράσεις στην Κωνσταντινούπολη τον Μάιο που μας πέρασε. Η μία δράση ήταν η Διεθνής Μουσική Γέφυρα, η οποία φυσικά ακυρώθηκε. Και η δεύτερη δράση ήταν πάνω στα εικαστικά, μια έκθεση στην Κωνσταντινούπολη μέσα, αλλά δεν είμαστε και οι μόνοι που ακυρώσανε πράγματα στην τελική. Έχουν ακυρωθεί πάρα πολλά πράγματα. Πιστεύω ότι σε κάποια στιγμή θα αλλάξει αυτό. Δεν σταματάμε όμως να προγραμματίζουμε, να σχεδιάζουμε, να δομολογούμε δράσεις. Τώρα θα δούμε. Είδαμε. Ο Θεός βοηθός. Ποιο τραγούδι σου αγαπάς περισσότερο και ένα τραγούδι άλλου καλλιτέχνη που αγαπάς πολύ και συνήθως το συμπεριλαμβάνεις στο μουσικό σου πρόγραμμα? Εσύ Αλεξίου θα ακούς. Έτσι δεν λέμε? Πάντα αυτό δεν λέμε. Είναι ατάκα η δική μας. Από τα δικά μου τραγούδια, παιδιά, εντάξει, δεν μπορώ να μην τον αγαπώ, να μην δεν τα αγαπώ όλα, περισσότερο το πρώτο, το δικό μας δηλαδή, πέρα από το Φως των Αστεριών, φυσικά ο δικός μας Αύγουστος, αλλά έχω και τραγούδια του πολύ αγαπημένου Θάνου του Μπένου, που τα ερμηνεύω, δεν είναι δικά μου σαν σύνθεση ή σαν στίχο. Αγαπώ πάρα πολύ και το Μένα Λικέρ, που γράψαμε πριν από 1,5-2 χρόνια, το Έλα Εδώ, που είναι πρόσφατο, μόλις ενός έτους και αυτό, το οποίο είναι εξαιρετικό τραγούδι. Βέβαια είναι σε ένα άλλο ύφος, πέρα από τα δικά μου τα συνηθισμένα, αλλά είναι εξαιρετικά τραγούδια και αυτά, τα αγαπάω όλα. Το δικό μας Αύγουστο φυσικά, αλλά τι συμβαίνει, κάθε καινουργάκι είναι λίγο πιο ευαίσθητο, το προσέχουμε λίγο παραπάνω. Εντάξει, τα αγαπάμε όλα. Δηλαδή. Ο Βενιαμίν. Εντάξει, αλλά είπαμε, έχουμε κάνει και πέρα από τα τραγούδια, υπάρχει το soundtrack for the Olympic Flame που εκεί μέσα είναι όλη μου ζωή, να το λέμε και αυτό, Δημήτρα, με συγχωρείς, αλλά είναι εκεί μέσα, με πολύ κόπο, με πολύ μεράκι. Τα τραγούδια βέβαια γίνονται δύσκολα στην εποχή μας, πολύ δύσκολα.
Όχι λόγω των συνθηκών, γενικά της όλης κατάστασης. Ας πούμε, πήγα στο στούντιο προχθές, όλοι ως τυχαία και εκτάκτως, γιατί ετοιμάσαμε ένα καινούριο παιδικό τραγούδι με τον Θάνο τον Μπένο σε μουσική και τον... Να μας πεις ποια είναι τα μελωδικά σου σχέδια. Ναι, θα σας τα πω. Έχουν γίνει, δηλαδή, μελλοντικά σχέδια. Το πρώτο είναι αυτό το τραγουδάκι, το οποίο θα το έχουμε, πιστεύω, μέχρι τέλη του μηνός. Είναι παιδικό, λέγεται Kiwi Knorr, σε στίχους του Νίκου του Μαρουλάκη, σε μουσική του Θάνου του Μπένου, ερμηνεία φυσικά δική μου. Το γράψαμε μόλις προχθές, το διασκέδασα όσο δεν μπορείτε να φανταστείτε, το χάρηκα πάρα πολύ. Κουράστηκα λιγάκι όμως, γιατί ένα τραγούδι όταν το γράφεις και ειδικά όταν δεν είναι δικό σου, χρειάζεται περισσότερη μελέτη, έτσι ώστε να βγάλεις μία ερμηνεία που να αποδίδει αυτό που σου δίνει ο άλλος. Είναι δηλαδή λίγο μεγαλύτερη η ευθύνη. Βιαστικά έγινε, αλλά τα καταφέραμε. Είναι πρωτόγνωρη εμπειρία για μένα. Ήθελα να έχω ένα παιδικό τραγούδι και προέκυψε τώρα. Θα το έχουμε και αυτό σύντομα. Και επίσης ένα άλλο τραγούδι που ανήκει στα μελλοντικά σχέδια. Είναι δικό μου. Δεν σας το είπα αυτό. Είναι για την Αθήνα. Την Αθήνα που αγαπάς πολύ. Εδώ είναι η ζωή μου. Εδώ είναι η ψυχή μου. Λες και γεννήθηκα εδώ. Τι να κάνω. Δεν είμαι Αθηνά, δεν πειράζει. Αλλά εγώ θεωρώ τον εαυτό μου ως γνήσια Ελληνίδα ότι εδώ μεγάλωσα, εδώ βίωσα αυτά που έχω βίωσει τέλος πάντων, εδώ δημιούργησα αυτά και δημιουργώ αυτά που δημιουργώ όταν δημιουργώ. Έχουμε λοιπόν την Αθήνα. Σκέφτηκα ότι για την Αθήνα, τη δικιά μας την Αθήνα, έχει να γραφεί τραγούδι πάρα πολλά χρόνια. Διαψεύστε με αν ισχύει κάτι άλλο, γιατί και εγώ στη δισκογραφία δεν μπορώ να πλέον να παρακολουθήσω πολλά πράγματα. Και είπα, αυτή η πόλη, η λατρεμένη των Θεών, η πόλη του Φωτός, γιατί να μην έχει ένα τραγουδάκι, καινούριο τραγούδι. Και θα το κάνουμε και αυτό, δεν ξέρω πότε, αλλά θα συμβεί. Είναι και αυτό στα μελλοντικά σχέδια. Δήμητρα, πώς προέκυψε η ανάγκη σου να ασχοληθείς με την ποίηση? Να καλησπερίσω και εγώ από την πλευρά μου και να ευχαριστήσω για την τιμή όσον αφορά στην πρόσκληση από την εκπομπή σας, αλλά και από τη φίλη μου και συνεργάτη Βαλένα Σαλδαρίδου. Στο πρωτόγνωρο αυτό ταξίδι για μένα, της ανάδειξης του δικού μας Αύγουστου, ομολογώ ότι γράφω από πολύ μικρή. Βέβαια υπάρχουν κάποια τα οποία, όχι κάποια, πολλά, τα οποία τα έχω αφήσει στο σιρτάρι. Μάλλον δεν είναι η ώρα για όλα. Πηγή έμπνευσης θα μπορούσα να πω ότι είναι τα πάντα. Από ένα συναίσθημα, ένας πίνακας, μια κατάσταση. Η ποίηση για μένα είναι τρόπος έκφρασης. Εκφράζω συναισθήματα που δεν έχω άλλο τρόπο να τα εκφράσω και ομολογώ ότι κάνω έτσι ένα πιο βαθύ ταξίδι μέσα μου, στα εσώψυχα, τα δικά μου, και αυτό μάλλον είναι ο τρόπος που με αναγκάζει σε εισαγωγικά να γράψω. Βέβαια είναι κάτι το οποίο με ξαλαφρώνει και μου δίνει τη δυνατότητα να περάσω σε ένα άλλο επίπεδο. Αυτός είναι ο τρόπος που εκφράζω εγώ με τα γραπτά μου. Οτιδήποτε θέλω να πω, οτιδήποτε νιώθω, οτιδήποτε με προβληματίζει, οτιδήποτε ονειρεύομαι. Έτσι βιώνω την ποίηση εγώ. Δήμητρα, θέλουμε να μας μιλήσεις και εσύ για το δικό μας Αύγουστο. Έγραψες τους στίχους του τραγουδιού, ένα ποίημα που μελοποίησες. Και θέλουμε να μας μιλήσεις και για τη συνεργασία σου με τη Λένα. Πηγή έμπνευσης για το συγκεκριμένο ποίημα, το οποίο με πολύ μεγάλη καλλιτεχνία και με πολύ κόπο μελοποίηση η φίλη μου η Λένα Σαρδαρίδου, ήταν ο Αύγουστος, ο πολύ δυνατός μήνας αυτός του καλοκαιριού, ο οποίος με τον καυτό του ήλιο, με τη ζωτικότητα αυτή του ήλιου, και εκφράζει το πάθος και τον πόθο. Αυτό με ενέπνευσε στον Αύγουστο και έδωσα έτσι μία
μια τέτοια απόδοση της ενέργειας, της θετικής ενέργειας, της ζωτικότητας, της αγάπης, της χαράς, ναι. Η συνεργασία μου με τη Λένα, τη γνωρίζω πάνω από 10 χρόνια. Είμαστε πολύ καλές φίλες, έχουμε κάνει και άλλες έτσι δραστηριότητες. Είναι η πρώτη μου συνεργασία με τη Λένα και με χαροποιεί πάρα πολύ το γεγονός, γιατί με εξέπληξε ευχάριστα όταν μου δήλωσε ότι θέλει οπωσδήποτε να μελοποιήσει το συγκεκριμένο ποίημα. Στην αρχή η αλήθεια είναι ότι δεν την πίστεψα. Λέω, δεν είναι δυνατόν το ποίημα αυτό να μπορεί να μελοποιηθεί και να βγει. Και πραγματικά με εξέπληξε όταν είδα το αποτέλεσμα, και είναι μεγάλη τιμή και χαρά για μένα που πραγματικά το πήρε, το ανέδειξε και το ανέβασε εκεί που του αρμόζει. Γιατί ο Αύγουστος πραγματικά, ο δικός μας Αύγουστος, πρέπει να είναι έτσι αναδειγμένος και με υπεροχή. Θα θέλαμε να μας πεις ποιους καλλιτέχνες θαυμάζεις και αν εμπνέεσαι από κάποιους από αυτούς. Γενικότερα θαυμάζω την φύση όλων των καλλιτεχνών. Δεν μπορώ να πω ότι θαυμάζω κάποιον συγκεκριμένα, γιατί μάλλον δεν θα συμπεριλάβω κάποιον άλλον, και θέλω να πω όμως ότι εμπνέομαι από τα πάντα, από ζωγραφική, από ποίηση, από μελωδία, από κάτι πολύ απλό μέχρι κάτι πολύ περίπλοκο. Κατά βάση όμως, η ουσιαστικότερη πηγή έμπνευσης για μένα είναι η ίδια η δική μου η ψυχική. Η ψυχή μου είναι η κατάσταση την οποία βιώνω. Ό,τι με ταράζει, ό,τι με συνεπέρνει, ό,τι με αναστατώνει, ό,τι με προβληματίζει, αυτό είναι η ψυχή έμπνευσης. Ξέρω πολύ καλά και το βιώνω ότι από την ζωή μέχρι το θάνατο το πιο σημαντικό, το ενδιάμεσο, είναι η έμπνευση. Γι' αυτό και αυτό αντιλαμβάνομαι και έτσι λειτουργώ. Δήμητρα, ποια είναι τα μελλοντικά σου σχέδια? Ο δικός μας Αύγουστος είναι το νούμερο ένα για μένα, γιατί είναι το ξεκίνημα και η αρχή, και νιώθω ότι είναι πάρα πολύ δυνατό ξεκίνημα. Πολύ δυνατό, πολύ δυναμικό ξεκίνημα, όσο και ο καυτός ήλιος του Αύγουστου. Ομολογώ ότι είμαι ανοιχτή σε προτάσεις. Έχω εμπιστοσύνη και στον εαυτό μου και σε ανθρώπους που με αγαπούν και συνεργάζομαι, όπως καλή ώρα την Λένα Τσερδαρίδου, αλλά και είμαι γενικότερα ανοιχτή σε προτάσεις, να κάνω πράγματα, να βγάλω, να δώσω πράγματα, να κάνω πράγματα να βγουν προς τα έξω, γιατί πραγματικά είναι ένα ταξίδι, είναι μαγεία το ταξίδι αυτό. Ο δικός μας Αύγουστος. Ζωντανή πηξίδα έγινα, να παρατηρώ το χορό σου, ήλιε μου. Στη διαδρομή μας, η ζεστασιά σου οδηγός. Η βαθιά πίστη σύμβολο. Η ελπίδα και η χαρά ζηλεύουν το ταξίδι μας. Το λουλούδι του ήλιου φύτεψα στην καρδιά μου. Ποτίζω την ευτυχία. Στρέφω το βλέμμα στην Ανατολή. Ένα ακόμα καλοκαίρι ερωτεύεται το δικό μας Αύγουστο. Ένα ακόμα καλοκαίρι ερωτεύεται τον δικό μας έρωτα. Ζωντανή πηξίδα έγινα, να παρατηρώ το χώρο σου, ήλιε μου. Στη διαδρομή μας η ζεστασιά σου οδηγώ. Η βαθιά πίστη σύμβολο.
Εγώ θέλω να ρωτήσω τη Δήμητρα. Όχι πως έχει βιώσει όλο αυτό που έγινε, κάπως γιατί ήταν αδύνατο, ήταν αδύνατο, θα το θέσω διαφορετικά, ήταν αδύνατο να είναι μαζί μου, δηλαδή όλο το, όλη την εργασία αυτή. Αλλά θέλω να μου πει ότι μετά το αποτέλεσμα που προέκυψε, πώς μπορεί να βιώνει όλο αυτό που της έτυχε και το οποίο το χάρηκε, το εκτιμάει, το σέβεται, σαν άνθρωπος πώς το έχει αισθανθεί, αν μπορεί να απαντήσει. Πολύ ωραία, να απαντήσει. Θα ήθελα πάρα πολύ να μου απαντήσεις. Γιατί ξέρεις ότι σε αγαπώ σαν άνθρωπο. Φυσικά. Και όταν κάνεις, εγώ τουλάχιστον και το κάνω, εσείς το ξέρετε, και με όλους τους συνεργάτες μου. Δηλαδή, έχουμε μία συνδημιουργία. Αν δεν μπω, αν δεν καταφέρω εγώ να μπω μέσα στο στίχο ή αν δεν καταφέρει, ας πούμε, καλή ώρα ο Θανός ο Μπένος, που τον ξέρετε κι εσείς, να μπει μέσα στα δικά μου τα δεδομένα, έχουμε αποτύχει. Δεν γίνεται. Εδώ λοιπόν θέλω μία απάντηση από τη Δήμητρα, πώς έχει βιώσει όλο αυτό το μπες βιγές, γιατί στην ουσία εγώ πήρα ένα κομμάτι της, έβαλα ένα κομμάτι δικό μου και βγάλαμε ένα αποτέλεσμα. Σαν άνθρωπος λοιπόν, πώς το αισθάνεται? Και πάλι να ευχαριστήσω για την επιμονή σου, για τον κόπο και για την πολύ ιδιαίτερη προσπάθεια που έκανες να αναδείξεις αυτόν τον Αύγουστο, τον δικό μας Αύγουστο. Ο δικός μας Αύγουστος μου βγήκε επαναστάτης. Με μία επαναστατική χρειά, την όλη αυτή εισαγωγή του, μου βγαίνει επαναστάτης, μου βγαίνει μαχητής, μου βγαίνει δυνατός, μου βγαίνει υπέροχος. Προσπάθησε και κατάφερες να δώσεις μία χρειά τέτοια που ενδεχομένως, αν εγώ ήμουνα υπεύθυνη για, για την μουσική, να μην του έδινα αυτή τη χρειά. Να τον έκανα λίγο πιο ρομαντικό, πιο αδύναμο, πιο αδύναμο. Η φράση κλειδί, η λέξη κλειδί δηλαδή, σε όλο αυτό που έχει κάνει, ήτανε η λέξη «ένα ακόμα καλοκαίρι». Ερωτεύεται το δικό μας Αύγουστο. Είναι, παιδιά, η φράση που, δηλαδή, με το πρώτο που το διάβασα, είπα αυτό πάει τελείως, είναι δικό μου. Εγώ θέλω να την ευχαριστήσω. Να της εγώ πω... ευχαριστώ. Τα θερμά μου συγχαρητήρια. Όχι, δεν θα σου πω αυτό. Καλή συνέχεια. Εγώ θα σου πω τα θερμά μου συγχαρητήρια. Εσύ θες ότι θες. Και επαρχή για πολύ ωραίες νέες μουσικές συνεργασίες. Εγώ δεν την ξαναπαρακαλώ. Την παρακάλεσα πολύ. Δεν υπάρχει περίπτωση να την ξαναπαρακαλέσω. Είναι και δημοσιογράφος μέσα σε όλα. Εμείς φεύγουμε. Εντάξει, εγώ. Αποχωρούμε. Να σας αφήσουμε. Πραγματικά. Σας πήρα το ρόλο. Μην πάρω δηλαδή ρόλο εγώ. Τα καταφέρουμε. Το έχουμε. Ναι, αφού σας αγαπώ, παιδιά, αισθάνομαι τόση μεγάλη οικειότητα. Κοίτα και αυτό και το στιγμιότυπο ήταν πολύ ωραίο, γιατί φάνηκε ότι και εσένα άρεσε πολύ ο στίχος και από την άλλη το αποτέλεσμα το μουσικό που έδωσε η Λένα ήταν κάτι πολύ καλό και για σένα, δυνατό. Πολύ καλό, άρα πολύ φάνηκε δυνατό. Φάνηκε από αυτό το στιγμιότυπο. Και με εκφράζει απόλυτα. Το δέσμο ήταν πολύ ιδανικό, ναι, στο τραγούδι αυτό. Έτσι. Και όλα για κάποιο λόγο γίνονται τελικά. Ζήτω ο δικός μας Αύγουστος, παιδιά. Τέλεια. Ευχαριστούμε πολύ. Εμείς ευχαριστούμε πολύ. Ναι, να σας ευχαριστήσουμε. Εμείς μαζί μας. Ευχαριστούμε που δεχτήκατε την πρόσκληση στην επανεκκίνηση του Sold Out μετά την καραντίνα και τον COVID. Και ευχόμαστε πάντα τόσο ωραίες στιγμές δημιουργίας. Εγώ να ευχηθώ από τη μεριά μου και στο Art Magazine και στο 7 Art Channel. Καλή αρχή, καλή χρονιά. Άλλο κακό να μην μας βρει, να συνεχίσουν να δουλεύουν οι άνθρωποι των τεχνών, να συνεχίσουν να δουλεύουν οι καλλιτέχνες, να υπάρχουν παραγωγές έτσι ώστε να μπορείτε να τις παρουσιάζετε και εσάς με χαρά όπως κάνετε πάντα, και καλά που υπάρχετε και εσείς, γιατί είναι λίγο δύσκολη η υπόθεση. Να είστε πάντα έτσι, παιδιά. Σας αγαπώ πολύ. Σας ευχαριστούμε που και απόψε ήσασταν μαζί μας. Παραμένετε συντονισμένοι πάντα, Sold Out και 7 Arts. Να μην ξεχάσετε να κάνετε subscribe στο κανάλι μας στο YouTube και βέβαια να μας ακολουθήσετε σε όλα τα social media, Facebook, Twitter και Instagram. Καλό σας βράδυ. Καλό βράδυ.